Καλησπέρα, κυρία Πολυχρονάκη. Ναι, ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στο κρατέ σας. Τι κάνετε? Μια χαρά είμαστε. Πιστεύουμε και εσείς το ίδιο, μιας και έχετε τη χαρά να δουλεύετε με δυσκολίες, βέβαια, σε έναν όμορφο κόσμο όμως, έτσι, με τα θαλάσσια πλάσματα που σας περιβάλλουν εκεί στο ενιδρίο. και με τα προβλήματα βέβαια που υπάρχουν και για το θαλάσσιο οικοσύστημα, έτσι να μην τα ξεχνάμε αυτά. Καλώς ή κακώς, ναι, έχουμε επηρεάσει τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Κάποιες φορές ίσως όχι και τόσο θετικά, τι να κάνουμε, αλλά είναι όμως κάποια πράγματα που θεωρώ ότι ως άνθρωποι πλέον τα αντιλαμβανόμαστε λίγο παραπάνω, ίσως και νιώθουμε, βλέπουμε και την ευθύνη μας πάνω σε αυτό, οπότε ας το δούμε θετικά. Ακριβώς, και να μην ξεχνάμε ότι έχουμε την προσωπική μας ευθύνη, έτσι, και οι πολίτες από την πλευρά τους και οι ειδικοί. Πριν περάσουμε στο θέμα για το οποίο σας είχαμε καλέσει, που έχει να κάνει με τη θαλάσσια ρύπανση, δυστυχώς την ανεξέλεγκτη ρύπανση των θαλασσών μας, και εμείς είμαστε τόσο κοντά στη θάλασσα ως νησί, αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία και για εμάς. Θα θέλαμε να μας πείτε, καθώς ο καιρός βέβαια είναι γλυκά φθινοπορεινός, δεν μπορούμε να το πούμε και ότι είμαστε και στο φθινόπωρο εντελώς, πώς πέρασε η φετινή καλοκαιρινή περίοδος στο ενιδρίο Κρήτης? Να μας δώσετε έτσι μια εικόνα. Ναι, βεβαίως. Στο ενιδρίο Κρήτης αυτή τη στιγμή, ενώ έχουμε μπει επίσημα πλέον στο χειμερινό ωράριο, που σημαίνει δηλαδή ότι έχει αλλάξει η ώρα του ενιδρίου και η ώρα που κλείνουν τα φώτα των δεξαμενών, οπότε και η ώρα που τα ζώα μας, ας πούμε, πάνε για ύπνο, ας το πούμε έτσι. Νωρίτερα πάνε για ύπνο, κυρία Πολυχρονάκη, τώρα. Αυτά τα ζώα αυτά επηρεάζονται από το φως της ημέρας, φυσικά, και από τον κύκλο αυτό, πολύ πιο πολύ από ότι εμείς. Οπότε θέλουμε να τον ακολουθούμε αυτό τον κύκλο και να το διατηρούμε στα ζώα μας. Και από 1η Οκτώβρη μπήκαμε λοιπόν στο χειμερινό ωράριο από τη μια. Από την άλλη όμως, όσον αφορά την επισκεψιμότητα και τον κόσμο που έχουμε, η αλήθεια είναι είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο του καλοκαιριού, στο σιγά σιγά και μπαίνουμε προς το φθινόπωρο και χειμώνα. Που σημαίνει δηλαδή ότι έχουμε ακόμα τουρίστες αρκετούς που έρχονται και επισκέπτονται το χώρο, και σιγά σιγά αρχίζουν και τα σχολεία. Οπότε είμαστε σε μια μεταβατική τέτοια περίοδο. Εν τω μεταξύ το καλοκαίρι, που ρωτάτε, πήγε πάρα πολύ καλά. Ακολουθούμε και εμείς την τάση του τουρισμού, οπότε υπήρξε μια αύξηση, μια μικρή αύξηση φέτος, οπότε την ακολουθήσαμε και εμείς. Είχαμε έτσι ένα 10%, υπολογίζομαι, μια αύξηση φέτος το καλοκαίρι, ένα 10%, αλλά γενικά το ενιδρίο είμαστε ευχαριστημένοι, γιατί από τη στιγμή που άνοιξε μέχρι και σήμερα είμαστε, θα έλεγα, αρκετά σταθερά. Είναι σημαντικό αυτό. Φαντάζομαι ότι τους καλοκαιρινούς μήνες περισσότερο ξένοι επισκέπτες έρχονται στο μουσείο. Δεν ξέρω, η προσέλευση των Ελλήνων. Η αλήθεια είναι το καλοκαίρι οι επισκέπτες μας είναι περισσότερο τουρίστες. Είτε Έλληνες είναι αυτοί είτε ξένοι. Και όταν λέμε ξένοι εννοούμε από όλο τον κόσμο. Δηλαδή έχουμε τουρίστες πραγματικά από όλες τις περιοχές και μπορούμε και καταλαβαίνουμε κιόλας και το τρέντ, ας το πούμε έτσι, των διαφόρων εθνικοτήτων ανά έτος περίπου. Αλλά έχουμε φτάσει να έχουμε, για να φανταστείτε, δηλαδή 9 διαφορετικές γλώσσες μέσα στο ενιδρίο, δηλαδή την ακουστική μας ξενάγηση, που είναι ένα πολύ ωραίο ενημερωτικό, μια ενημερωτική υπηρεσία που έχουμε και πολύ ενδιαφέρουσα, με ωραίες πληροφορίες, την προσφέρουμε σε 9 διαφορετικές γλώσσες. Σημαίνει, το οποίο λοιπόν, είναι ενδεικτικό για το κοινό που έχουμε. Υπάρχουν ιδιαιτερότητες στους επισκέπτες, κυρία Πολυχρονάκη, ανάλογα με την εθνικότητα, δηλαδή ως προς τα ενδιαφέροντά τους μέσα στο ενιδρίο? Υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες, ναι. Ας πούμε, είναι κάποιοι που μπορεί να ενδιαφέρονται πιο πολύ ίσως στο επιστημονικό κομμάτι, είναι άλλοι που είναι απλά για
ψυχαγωγία και να χαρούν μόνο αυτό που βλέπουν, άλλοι που θέλουν να ξεζουμίσουμε την πληροφορία. Υπάρχει, ας το πούμε, σε γενικές γραμμές, αν και πάντα φυσικά είναι εξαιρέσεις, έτσι, και τα βλέπουμε όλα σε όλες τις εθνικότητες. Ναι. Και γι' αυτό και προσφέρουμε και εμείς αντίστοιχα την ψυχαγωγία από τη μια, που οπότε σε ένα χώρο που συνήθως τα μουσεία, επειδή έχουμε και πολλή πληροφορία σε ένα μουσείο και αυτό καμιά φορά αγχώνει κόσμο, λειτουργεί διαφορετικά στον κάθε άνθρωπο, η φιλοσοφία δική μας ήταν ότι δεν θέλαμε να δημιουργήσουμε αυτό το αίσθημα. Έχουμε οπότε κάποιο... την έχουμε την πληροφορία. Μάλιστα. Για αυτόν που θέλει, αλλά για αυτόν που αν τη βλέπει, ας πούμε, και αγχώνει ότι έχω να διαβάσω, πρέπει να δω, πρέπει ναι, να φτιάξω. Σωστά. Ναι, αυτό το αφήνουμε πιο ελεύθερο μετά. Σωστά. Έχουμε κάποιο αριθμό επισκεπτών, δεν ξέρω αν έχετε πρόχειρο κάποιο αριθμό επισκεπτών. Να σας πω, τα νούμερα για φέτος το καλοκαίρι δεν είναι ακριβώς, τα στατιστικά δεν έχουν βγει, αλλά ένα 10% αύξηση έχει παρατηρηθεί, όπως σας είπαν και νωρίτερα. Και γενικά είμαστε σταθεροί. Ανά έτος είμαστε περίπου στα 250 με 300 χιλιάδες το χρόνο. Ετησίως. Από επισκέπτες. Mm-hmm. Και φυσικά από όλο αυτό το μεγαλύτερο κομμάτι είναι κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ναι. Το χειμώνα κυρίως είναι με σχολεία, έτσι, εκπαιδευτικά προγράμματα που έχει πάντα στο πρόγραμμά του Ενιδρίου. Ναι, το χειμώνα είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα που τρέχουμε με σχολεία, οι σχολικές επισκέψεις, γιατί έχουμε και απλές επισκέψεις. Αργότερα μετά πριν μπουν τα παιδιά στις εξετάσεις που ξεκινάνε οι εκδρομές τους, οπότε έχουμε και σχολεία από την υπόλοιπη Ελλάδα. Να... Ναι. Ναι, ναι. Και είναι σημαντικό επίσης και αυτό, έτσι, και για τα παιδιά με μια άλλη οπτική. Να βλέπουν τους χώρους του Ενιδρίου. Να μας πείτε όμως για ένα θέμα που έχει να κάνει με τις θάλασσές μας ή τους ωκεανούς μας, εμείς θάλασσες έχουμε, και ναι, για το γεγονός ότι μάλλον δεν τις φροντίζουμε, έτσι δεν είναι? Να σας πω, όσο θα έπρεπε. Εγώ δεν θα το έβλεπα τόσο, ίσως είναι περισσότερο αμέλεια και ότι δεν γνωρίζουμε αρκετά. Γιατί συνήθως κάτι που το γνωρίζουμε είναι και κάτι που το αγαπάμε και το νοιαζόμαστε. Οπότε, ναι, φυσικά έχουμε κάποια ευθύνη, αλλά πρώτα απ' όλα έχουμε ευθύνη να γνωρίσουμε και να μάθει ο κόσμος. Που αυτό, αν θέλετε, το νιώθουμε και εμείς σαν δική μας προσωπική ευθύνη, σαν χώρους, σαν Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, Ενιδρίου Κρήτης, όλα αυτά, νιώθουμε μια παραπάνω ευθύνη ο κόσμος να ενημερωθεί. Ναι, φαντάζομαι όμως ότι για τη ρήπανση, τη θαλάσσια και τις επιπτώσεις, νομίζω βέβαια ότι σε γενικές τουλάχιστον γραμμές όλοι γνωρίζουμε ποιο είναι το σωστό. Δηλαδή δεν νομίζω να ρωτήσουμε κάποιον, πρέπει να ρίχνουμε το σκουπίδι μας στη θάλασσα ή να το παίρνουμε, να το μαζεύουμε, να το ρίχνουμε στον κάδο. Αν πει κάποιος ότι δεν μπορεί να το αναγνωρίσει αυτό... Ναι, η αλήθεια είναι αυτή που λέτε, αλλά πολλές φορές δεν τα βλέπουμε αυτά. Δηλαδή, αν πραγματικά θα μπορούσε να διάσουμε τη θάλασσα και να μπορούσαμε να κάνουμε μια βόλτα από την Κρήτη στην Αθήνα, πραγματικά θα ήταν αποκαλυπτικό το τι θα βρίσκαμε. Τι θα βρίσκαμε. Ναι. Οπότε αυτό δεν μπορεί να το συλλάβει. Ναι, οκ, τα βρίσκουμε στην ακτή μας και τα βλέπουμε και δεν μας αρέσει αυτό που βλέπουμε. Αλλά αυτό που υπάρχει μέσα στις θάλασσες δεν μπορούμε να το διανοηθούμε. Οπότε και όταν λέμε για τα πλαστικά και με αφορμή αυτό που είπατε το συνέδριο και μια προσπάθεια διεθνή που έχει γίνει για την ενημέρωση για τις θάλασσες, οι θάλασσές μας όπως το αποκαλούσαν, που έγινε στη Μάλτα μια διεθνή συνάντηση, ήταν για να συναντηθούν όχι μόνο επιστήμονες αλλά και πολιτικοί και άνθρωποι που είναι σημαντικές θέσεις στις αποφάσεις, για να δούμε πώς μπορούμε να αυτό το πράγμα να το ελέγξουμε κάπως. Και μέσα στα διάφορα στατιστικά, τέλος πάντων, και μετρήσεις που έχουν γίνει, βρέθηκε ότι ναι, αν συνεχίσουμε με αυτούς τους ρυθμούς, μέχρι το 2050 θα έχουμε περισσότερο πλαστικό από τη ψάρια. Και όταν λέμε πλαστικά, δεν εννοούμε τις σακούλες και αυτά που ξεβράζουν, αν θέλετε, στις ακτές. Και αυτό, αν μη τι άλλο, είναι μια ευκαιρία να το μαζέψουμε κιόλας. Είναι και πλαστικά τα οποία διαλύονται και μέσα στη θάλασσα και είναι τα λεγόμενα γίνονται και πιο μικρά, οπότε δεν τα γνωρίζουμε, δεν τα βλέπουμε. Είναι τα μικροπλαστικοί που λέμε,
τα μικροπλαστικά, οπότε μπαίνουν και στην τροφική αλυσίδα σχεδόν απαρατήρητα σε εμάς, τα οποία όμως τη ζημιά τους την κάνουν. Γιατί δεν πάβει να είναι πλαστικό, δεν πάβει να επηρεάζει και τους οργανισμούς που μπορεί να τραφούν κατά λάθος με αυτό και όλα αυτά. Και φυσικά μετά είναι και η μόλυνση από άλλες αιτίες. Έτσι δεν είναι, και από η ρύπανση που μπορεί να συμβαίνει και από τα ατυχήματα, καλή ώρα. Είχαμε το πρόσφατο στο Σαρονικό, ναι. Βέβαια. Ναι. Και μετά επίσης το πόσο επηρεάζεται η θάλασσα από αλλαγές, από μάλλον δικές μας δράσεις και στη στεριά. Για παράδειγμα, όλο αυτό το διοξίδιο του άνθρακα που παράγουμε πλέον ως άνθρωποι με τις διάφορες δράσεις μας, που πηγαίνει στην ατμόσφαιρα, αυτό επηρεάζει και τη θάλασσα. Οπότε συμβαίνει μια κλιματική αλλαγή, όλα αυτά δένονται. Μα η κλιματική αυτή αλλαγή θα επηρεάσει και τα ρεύματα των ωκεανών. Μα αν επηρεαστούν τα ρεύματα των ωκεανών, γίνεται μια ανατροφοδότηση αυτής της κλιματικής αλλαγής, γιατί τα ρεύματα ορίζουν το κλίμα. Οπότε αυτό εννοούσα προηγουμένως όταν έλεγα ότι δεν γνωρίζουμε ως οι περισσότεροι άνθρωποι αρκετά. Και αν γνωρίσουμε έτσι λίγο παραπάνω και ίσως απλές καθημερινές δικές μας δράσεις, πώς τελικά και επιλογές που κάνουμε, πώς τελικά επηρεάζουν σε μια πολύ μεγαλύτερη κλίμακα, εκεί θα ήμασταν ίσως λίγο πιο συνείδητοι, ας πούμε, στο τι επιλέγουμε, τι κάνουμε και να το καταλάβουμε και καλύτερα. Γιατί το θέμα που ήταν και στο συνέδριο, πέρα από τη ρύπανση, το πρόβλημα με τις θάλασσες είναι αυτό που σας έλεγα τώρα μόλις και για την κλιματική αλλαγή, αλλά είναι και για τη διαχείριση, τη σωστή διαχείριση, αν θέλετε, της αλιείας, που είναι πολύ σημαντική για μας, σαν διατροφή και όχι μόνο. Και ακόμα και οι άνθρωποι που δεν ίσως τρέφονται, δεν επιλέγουν να τρέφονται με αυτά, είναι όμως σημαντικό κομμάτι και επηρεάζει όλο το κομμάτι του πλανήτη μας, περισσότερο από όσο μπορούμε να αντιληφθούμε. Έτσι όπως μας τα περιγράφετε τώρα, κυρία Πολυχρονάκη, σίγουρα γίνεται ακόμα πιο κατανοητή μάλλον η ανάγκη του να προσέχουμε περισσότερο. Σαφώς, εμείς όταν είμαστε σε μια παραλία μπορούμε να δούμε τα σκουπίδια που κάποιοι άνθρωποι αφήνουν δίπλα μας, στην παραλία δηλαδή, και να λέμε γιατί γίνεται αυτό, ή να βλέπουμε να επιπλέει κάποιο χαρτί ή κάποια σακούλα. Δεν βλέπουμε όμως τι έχει κατακαθίσει στο βυθό, στους βυθούς. Ναι, όπως είπατε. Μπράβο, ναι. Και τι αυτό κάνει και πώς επηρεάζει τη ζωή μέσα στη θάλασσα μας. Έτσι, εμείς βλέπουμε αυτό που είναι στην επιφάνεια, ή έστω οι πιο τυχεροί από εμάς που βουτάμε, βλέπουμε κάποια παραπάνω πράγματα και αυτά που είναι στις ακτές μας. Αλλά το ανησυχητικό είναι και το παραπέρα που δεν βλέπουμε οι περισσότεροι. Αυτό ότι δεν έχουμε συνδέσει ίσως ότι όταν πηγαίνουμε να αγοράσουμε, ας το δούμε από αυτή την πλευρά, ας πούμε ψάρια στην αγορά, πιθανότατα να υπάρχει ένας επηρεασμός αυτής της τροφής, έτσι που εμείς θεωρούμε τόσο καλή, υγιεινή, ακριβώς από αυτά που έχουμε αφήσει σε παρελθόντα χρόνο στη θάλασσα. Όχι. Το παράδειγμα που θέσατε είναι πολύ, πολύ χαρακτηριστικό, γιατί φανταστείτε τα ζώα αυτά, τα ψάρια, αν γνωρίζουμε ποια είναι η σωστή εποχή να τρώμε κάποια συγκεκριμένα είδη, που δεν είναι, οπότε να έχουν ψαρευτεί στην κατάλληλη εποχή που δεν είναι η αναπαραγωγική τους εποχή, για παράδειγμα, και που είναι σε ένα συγκεκριμένο μέγεθος που δεν θα επηρεάσει την αναπαραγωγή τους. Γιατί τα ζώα αυτά, που ίσως πολλοί δεν ξέρουν, είναι και τα δύο γένη, δηλαδή τα περισσότερα ψάρια. Δηλαδή περνάνε από στάδιο θηλυκό ή αρνητικό, και μετά μεγαλώνοντας γίνονται αρσενικά, ή ανάποδα κάποια άλλα. Αν όμως δεν το επιτρέψουμε να μεγαλώσει
ο θηλυκός ροφός, ας πούμε, να μεγαλώσει σε μέγεθος και να φτάσει να γίνει ασθενικός ροφός, πώς θα γίνει η αναπαραγωγή. Οπότε είναι πολύ σημαντικό, ας πούμε, να γνωρίζουμε το μέγεθος που παίρνουμε από κάποια συγκεκριμένα είδη. Που, άρα να έχουμε επιτρέψει στο ζώο αυτό, όπως λέμε και στα παιδιά, τη δυνατότητα να γίνει μπαμπάς ή μαμά. Ακριβώς. Έχουν το δικό τους βιολογικό κύκλο ούτως ή άλλως. Ναι, αυτό ας πούμε είναι μια πολύ απλή πληροφορία και μια καθημερινότητα που άλλος, το τρακέρνουμε στην καθημερινότητά μας, που άλλος δεν το συνειδητοποιεί ίσως. Και όμως είναι μια πολύ σημαντική κίνηση που μπορούμε να κάνουμε. Θα υπάρξει γιατί, λοιπόν... Φυσικά, ναι, επηρεάζει μετά και την αγορά. Ακριβώς, είναι μια αλυσίδα όλα, κυρία Πολυχρονάκη, μια αλυσίδα. Θα υπάρξει κάποια εκστρατεία ενημέρωση στο πλαίσιο αυτού του ευρωπαϊκού προγράμματος για τις θάλασσές μας? Αυτή τη στιγμή, με αφορμή αυτό, γιατί με αφορμή τη συνάντηση αυτή και το πρόγραμμα αυτό το διεθνές που συμμετέχει και το ενιδρύο μας, έχουν καλέσει ενιδρία γενικά στις Ευρώπη να συμμετέχουν, να κάνουν την εκστρατεία που μόλις είπατε ενημέρωσης, για τα σκουπίδια κυρίως. Και σε αυτό το πλαίσιο που έχουμε δηλώσει και εμείς ως ενιδρίο Κρήτη συμμετοχή, έχουμε κάνει ένα έξεμα στο ενιδρίο, στο οποίο έχουμε κάποια σκουπίδια και με μια ενημέρωση πόσο χρόνο χρειάζεται να αποδομηθεί το κάθε ένα από αυτά και αν. Και αυτό είναι κάτι σημαντικό και άμα σκεφτούμε κιόλας ότι είναι, όπως είπαμε νωρίτερα, πέρα από αυτά που βλέπουμε στην ακτή, έτσι, και ότι είναι στο βυθό. Ας πούμε ακόμα και η γόπα από το τσιγάρο που δεν το σκέφτεται καν κανείς αυτό το πράγμα και δεν το βλέπουμε κιόλας. Αυτό πάει, βυθίζεται, πόσο καιρό θα μείνει εκεί και τι μπορεί να δημιουργήσει. Και που θα διαλυθεί, τα συστατικά του θα γίνουν ένα με το νερό, με το θαλάσσιο νερό. Έτσι. Ειδικά κάποια συστατικά δεν διαλύονται. Δεν διαλύονται, μάλιστα. Ναι. Ναι, μπαίνουν στην τροφική αλυσίδα και μετά, δηλαδή, είναι πολύ πιο περίπλοκο όλο αυτό. Από ό,τι φανταζόμαστε. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε και τους ειδικούς που συνέχεια το μελετούν όλο αυτό και μας δίνουν περισσότερες πληροφορίες. Και μαθαίνουμε κιόλας συνέχεια καινούργια πράγματα. Για να ενημερώνουμε και εμείς αντίστοιχα τον κόσμο γι' αυτό. Αλλά η αλήθεια είναι δεν τα γνωρίζουμε όλα, έτσι, ως άνθρωποι και το πώς επηρεάζομαι. Τα γνωρίζουμε συνήθως μετά. Μετά, ναι. Ξέρουμε κάποια λίγα ή επιφανειακά. Ναι, έχετε δίκιο. Ναι. Γιατί και τώρα μας είπατε πολλές χρήσιμες πληροφορίες και διαφορετικές οπτικές με τις οποίες πρέπει να βλέπουμε το θέμα. Και βλέπουμε ότι δεν είναι και... Ναι, χωρίς να θέλουμε να. Γιατί και γενικά και στον ιδρύο δεν είμαστε της λογικής ούτε του πανικού ούτε της ενοχής, αλλά πραγματικά της συνειδητής ανάλυσης ευθύνης. Μάλιστα. Έχουμε μια ευθύνη. Όλοι λοιπόν έχουμε ευθύνη, ο καθένας από τη δική του την πλευρά, ας την εφαρμόσουμε, έτσι. Όσο μπορεί ο καθένας. Εμείς, κυρία Πολυχρονάκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα όσα μας είπατε. Πολύ σημαντικά, αυξήσατε τις όποιες γνώσεις είχαμε πάνω στο θέμα. Καλή συνέχεια ευχόμαστε και καλό χειμώνα τώρα στο ενιδρίο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ και σας περιμένουμε να σας δούμε και από κοντά. Βεβαίως. Τα νέα που ετοιμάζουμε σιγά σιγά. Ναι, να είστε καλά. Είναι πολύ ωραίος χώρος ούτως ή άλλως. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας.